Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το κλειστό του Περιστερίου, εδώ για την σημερινή αναμέτρηση, ίσως την σημαντικότερη των δύο ομάδων για τη φετινή χρονιά. Η Μπακάρντι Τελαβίβ ενάντια στους Γκάστ, σε ένα do or die παιχνίδι για την είσοδο των δύο ομάδων στα play-off. Ο Μίτσης ξεκινάει με καλάθι για τους Γκάστ. Από πολύ νωρίς το 2-0. Όλοι θυμόμαστε το πώς έχει εξελιχθεί το πρώτο παιχνίδι. Μπακάρντι φυσικά με τα μαύρα, η Γκάστ με τα γκρι. Για δύο το σκουτ, ήταν άστοχο. Ο Μουζουράκης στο rebound. Μουζουράκης, αστοχή για δύο. Ο οικονόμου πήρε το rebound. Για τρεις το σούτ, ήταν άστοχο. Σουβλέρης πατάει για δύο, αστοχή, ο Τάσκας το rebound. Και στην άλλη μεριά, όχι. Ο Χαλδίος δεν μπορεί να συνδεθεί με το καλάθι. Ο Μίλτς παίρνει το rebound. Φαντάζεται την assist προς τον Χαλδαίο για το 4-0. Καριοφύλης, Παυλίδη που κάνει το drive, πάσαρε προς τα έξω για 3 στο shoot, ναι, μέσα. Σουβλέρης ευκολύνει στη βολή και κάνει το 4-4. Άστοχο στη δεύτερη, ο Μπούχαλης επιθετικό rebound και το άστοχο. Αργιοφύλης, ούτε εκείνος συνδέεται με το καλάθι. Οικονόμου στον Μίλση. Χαλδαίος, Οικονόμου, ξανά Χαλδαίος και ξανά Οικονόμου. Δάσκαλ για δύο. Ο Καριοφύλης στο rebound. Όχι, με συγχωρείτε, ο Μουσακαλής. Μπούχαλης για τρεις, ήταν άστοχος. Μίλσης στον Οικονόμου. Περνάει ο Οικονόμου, δεν αφήνει την πάνω στο καλάθι. Παυλίδης, ο Μπούχαλη, Λαρετζάκης και τώρα Μπούχαλης. Rebound.
Παυλίδης. Τον Λαρετζάκη. Για το 4-6 και το πρώτο προβάδισμα τον Μπακάρντι. Μουζουράκη στην άλλη μεριά, ναι. 6 όλα του Βλέρης. Σταματάει για 2 αστοχή. Καλδαίος τον οικονόμου. Πάτησε για 3, ήταν άστοχος. Σουβλέρης. Πολύ ωραία η πάσα του προς τον Μπούχαλη για το 6-8. Μουζουράκης στον Τάσκα και τώρα ο Μίλσης μπροστά του Σουβλέρης, γυρνάει ο Μίλσης πολύ δύσκολα. 8-8. Κέρδισε το φάουλ που τον στέλνει στη γραμμή των βολών. Καλδαίος. Μουζουράκης και τώρα Μίλσης. Οικονόμου. Άστο με το σούτ. Ο Παυλίδης στο rebound. Μπούχαλης έκανε τα βήματα. Τάσκας για 3. Αυτό το σούτ. Κιστάκης πήρε το rebound αλλά έχασε. Και ο Μουζουράκης κέρδισε το φάουλ. Μίλσης τον Τάσκα. Λαρετζάκη στον Μπούχαλη. Πολύ δύσκολα. 8-13. Time out, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Αντίπας.
φάουλ. Με το σώμα Τζελουτζάκης. Αντίπας. Πολύ δυναμικά. Αντίπαλο του rebound. Να τρέξει του τον Γάς. Αστοχή. Έχει το σύστημα τον Μπακάρντι. Μπουχαλής, Καριοφίλη, γυρνάει και στοχή. Χαλδαίος. Αντίπας. Οικονόμου για τρεις. Αστόχησε. Καριοφίλης σε ένα ακόμη rebound. Πιστάκης. Τριάντα τα δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Λαρετζάκης για τρεις. Ναι! Ο Γιώργος Λαρετζάκης. 8-18. Μουζουράκης. Παίρνει το screen. Κερδίζει το φάουλ. Έχουν ακόμη ένα να δώσουν οι Μπακάρντι. Παραλίγο ο Καριοφίλης φυσικά το rebound. Η πάσα του προς τον Λαρετζάκη δεν επέτυχε. Λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Έναρξη λοιπόν του δεύτερου δεκαλέπτου. Με το σκορ στο 8-18 υπέρ των Μπακάρντι Τελαβίβ, που έχουν και την πρώτη κατοχή. Ο Γάστο γυρνάει σε άμυνα ζώνης. Βλέρης για τρεις. Τους πήρε το rebound ο Αντίπας. Μίλσης. Λεμπέτσι ξανά Μίλσης. Οικονόμου. Και τώρα Αντίπας. Λεμπέτσι με συγχωρείτε. Μίλσης. Για τρεις το σουτ. Αυτό το άποψε με κάθε τη λήξη. Δεν είχε άλλη επιλογή φυσικά. Σουδανάκη ήταν αυτό από τον Τάσκα και δεν βγήκε. Τιστάκης. Τον Μπουχαλή ξανά. Τιστάκης για δύο. Ναι. 8-20 για τους φοβερούς Μπακάρντι που παίζουν πολύ συγκεντρωμένο και συνολικό μπάσκετ. Τάσκας κάνει τον drive, πάσαρος τον Λεμπέση. Αστοχή ο δεύτερος. Ο Αντίπας δεν μπορεί να κερδίσει στο θετικό rebound. Αφού πάτησε την τελική γραμμή φυσικά. Τριστάκης. Λέρι. Να δούμε τι έχει στο ρεπερτοριό του. Πάσαρε τελικά στον Μουστακαλή που αστόχησε. Ο Φιστάκης το θετικό. Μουστακαλής, ωραία η προσπίση. Κερδίζει το φάουλ.
αποστέλει στη γραμμή των βολών. Πάλι η άμυνα, ο Σουβλέρης στο χείο, τάσκα το rebound. Μίλση. Το Μουζουράκι, τώρα η μπάλα. Άστοχος και αυτός, ο Μίλσης στο επιθετικό rebound. Μουζουράκι. Παπαεδίδαρδος και τον Τάσκα. Μάθερ στον αντίπα που χέρισε το φάουλ του Αγγελιουδάκη. Κάτι που τους έλειψε πάρα πολύ στο πρώτο δεκάλεπτο. Παυλίδης. Πασάρι στον Μπουχαλή. Εκείνος κάνει το drive. Ο Τάσκας με ένα πολύ καλό block-out κερδίζει το rebound. Μίξης. Ο Κριστάκης θα κάνει το deflection. Τον Τάσκα. Βλέπει την πάση του Οικονόμου σε ένα τύπα. Τάσκα για τρεις. Όχι τώρα. Ο αντίπα και το θετικό rebound δεν μπορεί. Ο Καριοφίλης μαζεύει. 5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Της Τάκης. Ο Καριοφίλης κερδίζει το φάουλ μετά το επιθετικό του. Thank you.
24-26 λοιπόν. Το σκορ Οικονόμου. Ναι, για τρεις. Μειώνει για πολύ, μετά από πολλή ώρα ο Γκάστο σε μονοψήφιο τη διαφορά. Του Βλέρης. Τάσιο το rebound. Δάσκας και τώρα Μίλσης. Σταματάει για δύο. Εξιστάξει το rebound. Λάθος πάσα εκείνου. Αντίπα, φανταστική σταυρωσή του. Σταματάει και κερδίζει το φάουλ. Βάζει το καλάθι. Ο Σπύρος Αντίπας. Είκοσι έξι διαφορά στους 7-8. Ο Αντίπας, με συγχωρείτε, μπορεί να τη ρίξει και στις δύο κατοχές. Στόχησε στη βολή. Παυλίδης. Τον Μουστακαλή. Ξανά Παυλίδης μετά από την κυκλοφορία των Μπακάρντι. Δεν γίνεται το στόπ του Οικονόμου. Μουζουράκης. Μέχρι μέσα ο Αντίπας σε ένα ακόμη επιθετικό. Προτιμάει τον Οικονόμου για τρεις και αυτός. 22-26. Τιστάκης. Λάθος πάσα, πρέπει ο Αντίπας. Τρέχει το transition, πασάρει στον Μουζουράκη για το καλάθι. Τον Μπακάρντι, επιστρέφουμε. Επιστροφή στο παιχνίδι. Οι Γκάστ έχουν μειώσει στους δύο πόντους. Παυλίδης. Τον Σουβλέρη. Λαρετζάκης. Και τώρα Καριοφίλης. Ποστάρει, γυρνάει. Κάνει τα βήματα. Πολύ καλή άμυνα από τον Οικονόμου. Τάσκας. Κατάει την μπάλα. Αντίπας. Πέρασε. Ας δώσει ο Καριοφίλης Μαγουτσέν. Λέρης. Τον Λαρετζάκη για τρεις. Ο Ντάσκας στο rebound. Ζουρακής. Κερδίζει το φάουλ ψηλά. Μπορεί να ισοφαρίσει το παιχνίδι μετά από πάρα πολλή ώρα. Δύο στις δύο και το μάτσι σώπαλο. 26 όλα. Σουβλέρης.
τρεις. Μπακάρντι εξακολουθεί να δίνει κατοχή. Λαρετζάκη στο Παυλίδη. Και τώρα Ντάσκας κάνει το drive μπροστά στο Γιώργιο Φίλι. Δεύτερος θα βγει νικητής. Κουβλέρης πολύ γρήγορα για να τον προλάβει οποιοσδήποτε. Κουζουράκης αποφεύγει τα βήματα. Αστοχή στο σουτ. Ο Σουβλέρης μάζεψε και ο Χαλδαίος έβαλε την μπάλα εκτός. Ένα λεπτό που μένει για τη λήξη του ημιχρόνου. Σουβλέρης μαζεύει. Μίλσης τόκουσε. Σουβλέρης τον Λαρετζάκη. Έκανε φάουλ πάνω στον Παυλίδη με σκοπό να πάρει καλύτερη θέση για το rebound. Καρδιοφίλη λάθος πάσα με τον Χαλδαίος Οικονόμου και να παίρνει τώρα Οικονόμου. Πολύ ωραία πάσα στον Κάσκα. Μίλσης, Χαλδαίος με μεγάλη καμπύλη όσο βλέπει το rebound. Έχει μέχρι μέσα κερδίσει το φάουλ. Πολλές για τον Γιώργο Σουβλέρη. 17 σχεδόν δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Μια ολόκληρη κατοχή δηλαδή για τον Γκάστ. Αστοχή ο Σουβλέρη. Δύο. Οικονόμου. Ο Παυλίδης έκανε το φάουλ στο Μουζουράκη. Τελευταίο που θα αναδώσει η Μπακάρντι. Πολύ σωστό. 4,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Και δεν το σκάνει τη μάχη. Το έκανε γέρος. Έκανε λάθος πάσα. Ο Σουστάκης έκλεψε. Είναι φτωχή. Ωστόσο οι Μπακάρντι θα κλείσουν το ημίχρονο προηγούμενοι με 3 πόντους 26-29. Εμείς επιστρέφουμε για τη συνέχεια σε λίγο. Επιστροφή λοιπόν για την έναρξη του δευτέρου ημιχρονού. Εδώ που όλα θα κρυθούν για την τερμπάρα που παρακολουθούμε ενάντια σε Μπακάρντι και Γκάστ. Ο Σουβλέρης κλέβει και στο transition αυτό το 6-31. Πιο γρήγορα δεν θα μπορούσαν οι Μπακάρντι, μην έχοντας φυσικά την πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Οικονόμου τον Τάσκα και τώρα Μίλσης για 3 σόκι. Καρδιοφίλης σε ένα ακόμη rebound. Σουβλέρης πολύ γρήγορα. Λαρετζάκης στο για 3. Ποιος πήρε το επιθετικό? Ο Σουστάκης πήρε το επιθετικό. Ο Σουβλέρης αστόχησε και ο Οικονόμου καθαρίζει. Χαλδαίος για 2. Ο Καρδιοφίλης σε ένα ακόμη rebound. Δεν θα φτάσει στο μέτρημα με το πόσο έχει πάρει ο Καρδιοφίλης. Μπουχαλής τον Λαρετζάκη. Καρδιοφίλης περνάει. Αστόχησε. Ο Ντάσκας πολύ έξυπνα.
κούψε την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου του. Μουζουρακής στο μίξι. Περνάει Δάσκας με το αριστερό. Το rebound. Ιστάκη στον Σουβλέρη. 26-33. Δάσκας στον οικονόμου. Μπροστά το Μπουχαλής. Γυρνάει ο οικονόμου. Φοβερή κίνηση από τον Σταύρο οικονόμου. Θύμισε λίγο πριν τεζί. Με τα παροδές υποστηρίσεις. Βλέπει και την μπάλα εδώ. Μίλσης για τρεις. Εκεί. Την τελική γραμμή, με συγχωρείτε. Έγινε το λάθος. Αντίπας. Τον Μίλση. Τι σταματάει για τρεις. Οικονόμου. Δάσκας. Γυρνάει. Καλάθι, ναι, δεν έχει, ήταν πριν, ήταν λήξη πρόθεσμο. Δεν το καλά, το σουτ, ήταν ένα καλάθι επίκαι φυσικά. Λαρετζάκης, ο Καριοφίλης. Κάνει το λάθος, κλέβει ο Μίλσης. Ωραία η σταυρωτή του, μέχρι με το Μίλσης. Ο Μάτς θα συνεχιστεί. Αμφιβάλλω όμως αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Σπύρος Αντίπας. Έχει γυρίσει το πόδι του. Φαίνεται λίγο σοβαρό. Δεν ξέρω το πόσο. Μπούχαλης αστόχησε. Τώρα τον Καριοφίλη. 28-35. Η Μακάρτη δεν πειράζει αυτό από τη μικρή διακοπή. Μουζουράκης. Τον Χαλδαίο. Είχε εύκολη πάσα στο Λαρετζάκη, τώρα θα τη δώσει. Και εκείνος φυσικά θα ευστοχίσει. 28-38, time out, επιστρέφουμε. Επιστροφή μετά το time out του Γκάς. Αφού πλέον υπολείπονται ξανά με διψήφια διαφορά, 28-38 το σκορ. Οικονόμου γυρνάει. Φάουλ από τον Μπούφαλη. Στοχείο οικονόμου. Μουλαρετζάκη. Καριοφίλη. Πολύ δύσκολη πάσα που επιχείρησε. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος λόγος να την κάνει σκαστή. Και γενικότερα να βιαστεί. Σε κάθε περίπτωση η ΓΑΣ έχουν ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο.
Θα σου φέρει λίγο εικόνο μου. Με πέσεις, όχι, ο Ντάσκης θα κάνει λάθος, πάσα. Τιστάκης. Βουλγαριό φίλη. Με πέσεις στο rebound. Μιλσής. Τον Λεμπέση για δύο. Ναι. Λαρετζάκη, στον Καριοφίλη, ξανά Λαρετζάκη. Μπούχαλης, για τρεις όχι. Καριοφίλης, είπε τώρα, είπε τον χώρο του Μπακάρντι. Μπούχαλης, στην άλλη μεριά του Λαρετζάκη. Αστόχησε μεν, κέρδισε τις βολές όμως. Εκεί ο Κώστας Μπουχαλής. Αλλαγή στο παιχνίδι, ο Αγγελιουδάκης στη θέση του Σουβλέρη. Μουζουράκη στον Τάσκα. Μιλς τώρα. Πάολο Αγγελιουδάκης. Μουζουράκης, Αστοχής, Αγγελιουδάκης, τελικά θα πάρει τον μπάουν. Πιστάκης, πάλι ο Οικονόμου. Μιλά, ωστόσο είναι το τέταρτο του Οικονόμου, πολύ σημαντικό αυτό και για τις δύο ομάδες. Λαρετζάκη, στον Πιστάκη, πολύ εύκολα. Ανεβάζει τη διαφορά ξανά στους 13 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τασκάς, τον Οικονόμου. Μίλησης τώρα. Προτιμάει τον Τάσκα, για τρεις εκείνος, ναι. Δεν θα παραδώσουν πότε τα όπλα οι γάς και καλά θα κάνουν. Το παιχνίδι είπαμε είναι do or die. Πιστάξει το χει. Μουζουράκη πολύ γρήγορα στην άλλη μεριά. Κερδίζει το φάουλ του Μπούχαλη. Λαρετζάκης κερδίζει το φάουλ
για τις βολές. Ευχαριστώ ο Λαρετζάκης. Πέντε, σαράντα, τέσσερα. Τάσκα. Σουλεπέση, ξανά, Τάσκα, για τρεις. Θανάσαμος, μεταλλίστελη κατά Χαρτουρμπάουν. Αγγελουζάκης, Λαρετζάκης. Μεταλλίστελη Λαρετζάκης. Για τρεις. Ακόμα ένα από τον Γιώργο Λαρετζάκη. Για το 35-47. Μίλσης. Πέρασε πάσα από τον Τάσκα και έρθε το φάουλ. Προτού γίνει πάσα. Τελευταία κατοχή του τρίτου δεκαλέπτου χωρίς τα χέρια τον Μπακάρτη. Σουβλέρης. Περνάει και από τον Μίλση. Δεν ευθοσκεί, δεν του κάνει πάρα το χατήρι. Το 35-47 παραμένει. Επιστρέφουμε σε λίγο για το συναρπαστικό τέταρτο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε για την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. Εδώ για τη ματσάρα στο Περιστέρι. Που εν πολύ στα κρίνει την 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Του Βλέρη, στέκεται στον αέρα. Βρήκε στήριγμα τον Φτιστάκη που έκανε τη spin move αυτό εκεί. Ο Οικονόμου με το που πήρε το rebound κέρδισε το foul. 35-47 παραμένει. Μίλσης. Τον Χαλδαίο. Οικονόμου. Ο αντίπασε ακόμη είναι πριν το rebound. Οικονόμου για τρεις. Στοχή. Ο Λαρετζάκης μάζεψε. Πασάρι στο Σουβλέρι. Ευστοχή για τρεις. 35-50 από τα χέρια του φανταστικού Γιώργου Σουβλέρι. Μίλσης. Ο Μπούκαλης στο rebound. Σουβλέρις. Περνάει και από τον Μίλση, βρίσκει τον Παυλίδη.
σαγκώνεται εκείνος ο Λεμπές στο rebound. Μίλσις. Ωραία η σταυρωτή και το καλάθι. Καλαθάρα από τον Νίκο Μίλση. Περνάει, βρίσκει τον Λαρετζάκη και αυτό μέσα από τον Γιώργο Λαρετζάκη. Στους 16 πόντους πλέον διαφορά. Μίλσης, τον Χαλδαίο, γκολ φάουλ από τον Κωνσταντίνο Χαλδαίο. Βολίο που κάνει το rebound. Λαρετζάκη, Βαγγελιουδάκη. Βρίσκεται στο κίνδυνο πάνω του Παυλίδη. Ο Ξυστάκης τελικά θα χάσει από τον αντίπα. Ο Μίλση στο transition. Γράφει το 41-53. Λαρετζάκη για δύο. Δεν μπορεί να χάσει το παιδί. Τι να κάνουμε. Είναι συνδεδεμένος μόνιμο με το καλάθι. Τάσκας, Χαλδαίο, αντίπας και Οικονόμου. Ξανά αντίπας. Κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Παυλίδη, τον Μπούχαλη, Αγγελιουδάκη. Δεν κράτησε σταθερό. Μίλσης. Περνάει ακόμα ένα καλάθι από τον Νίκο Μίλση. Τα 3-55 Χριστάκης. Τον Παυλίδη για τρεις. Ο Αγγελουδάκης στο επιθετικό. Μπουχαλής, Λαρετζάκη για τρεις με μεγάλη καμπύλη. Τόμος τους οδοπίσευε ότι ο Γιώργος Λαρετζάκης μπορεί να χάσει. Μίλση. Χάνει την μπάλα. Ο Πιστάκης στον Παυλίδη. Για το 43-57. Χαλδαίος. Στον Οικονόμου. Δεν θα κλέψουν την μπάλα Μπακάρτη. Χαλδαίος, Τάσκας. Ευκολύνει. Φρενίρι στο ρυθμός της τελευταίας περιόδου. Χριστάκης. Τον Παυλίδη. Αγγελιουδάκης. Λαρετζάκης. Κάνει το deflection, 5 δευτερόλεπτα για τους Μπακάρντι. Παυλίδης, μετά την επαναφορά. Ο Μπούχαλης στο επιθετικό rebound και το καλάθι. Όλο και πιο κοντά στην 8η θέση Μπακάρντι Τελαβίβ. Μίλσης, πέρασε, βρήκε τον Τάσκα. Thank you.
προηγηθεί φάουλ. Περνούν οι Γουμεντζοί. Μουζουράκης. Τον Ντάσκα. Λάθος πάσα, κλέβει ο Καριοφίλης. Παυλίδης. Ηρεμεί την ομάδα του και καλά κάνει. Κανένας λόγος για βιασύνη. Λαρετζάκης. Αγγελιουδάκης. Καριοφίλης. Ντάσκα το rebound. Τάσκας, τον Μίλση. Φανταστικό καλάθι από τον Νίκο Μίλση. Στάθηκε στον αέρα. Σπάσιμο μέσα. 47-59. Πιστάκη, Παυλίδη. Με το αριστερό, όχι. Οικονόμου το rebound. Και τη λάθος πάσα. Κλέβει ο Κτιστάκης. Κρατάει την μπάλα. Λαρετζάκης για τρεις. Καριοφίλης στο παιδικό. Ούτε αυτός. Ούτε τώρα. Φτάσκα το rebound. Μίλτσις. Στον Οικονόμου. Για τρεις. Λαρετζάκης μαζεύει. 2.50 πλέον για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Σουβλέρης θα περάσει τη θέση του Παυλίδη. Σουβλέρης με 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την Μπακάρντι. Κανένας δεν το μαρκάρει. Αυτό σουτάρει για τρεις και τον βάζει φυσικά. 47-62. Μουζουράκης. Φάουλ από τον Αγγελιουδάκη. Το τελευταίο τον Μπακάρντι. Παραφορά. Κλείστηκε, βρήκε τον αντίπα μπροστά στο Σουβλέρι. Κερδίζει το φάουλο ο αντίπας. Βολές. Αστοχή ο αντίπας. Στις 2 ο Οικονόμου στο επιθετικό rebound. Μίλση στο σου τριών πόντων. Βανάστοχο. Ο Μουστακαλής καθάρισε τη φάση. Σουβλέρης. Μουστακαλής. Και τώρα Γελιουδάκης. Περνάει. Αστόχησε. Πήρε το θετικό rebound. Έκανε λάθος πάσα όμως. Κάτι που έκανε και ο Ντάσκας. Με κλέβει τον Σουβλέρι αυτή τη φορά. Που φυσικά θα αφήσει τον χρόνο να κυλάει. Σουβλέρι. Πολύ καλή άμυνα του αντίπα. Ξαναπαίρνει ο Σουβλέρι. Θα σουτάρει για τρεις. Εγώ το σουτ. Εκεί όμως είναι ο Καριοφίλης να μαζέψει το επιθετικό και να ανεβάσει για πρώτη φορά τη διαφορά στους 17 πόντους. Οικονόμου μπροστά το Μουστακαλή. Μουσουράκης αντίπας για δύο. Μουσουράκης το επιθετικό.
Το σου τριόμποδο τον οικονομού ήταν άστοχο, το αργιοφίλης. Λάθος πάσα, ο Μίλτσις έκλεψε. Μουζουράκης, τον Ντάσκα. Για τρεις και εκείνος. Άστοχος και αυτός. Ακόμα ένα επιθετικό. Μουζουράκης. Μετά το χαμένο άστοχο του Μουζουράκη θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό, θα κερδίσει και το φάουλ. Έχασε το μέτρημα των επιθετικών rebound που πήραν οι γκρι. Αστοχή ο Μουζουράκης. 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. 1-2. Ο αντίπος θα πιέσει τους Λερί. Το καλής. Πάσερ στον Παυλίδη. Αστόχησε. Μουζουράκη στον Μίλση. Θα ευτοχίσει. Μπακάρντι δεν θα εκδηλώσουν επίθεση. Θα αφήσουν την μπάλα να κυλήσει. Κάτι που θα κάνουν και οι Γκαστ. Για να μην είμαστε 100% απόλυτοι, κατά 99% μετά από τη σημερινή αναμέτρηση και τη σημερινή επικράτηση των Μπακάρντι επί του Γκαστ, θα είναι αυτοί που θα μπουν στα play-off σαν 8η. Θα πετάξουν έξω τους σημερινούς αντιπάλους τους. Φυσικά, όπως θέλω να πω, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι. Ποτέ δεν ξέρεις, μπάσκετ είναι, πρωτάθλημα είναι. Όλα θα αναδεχτούν την ερχόμενη εβδομάδα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ελπίζουμε να απολαύσετε ένα τρομερό παιχνίδι. Και σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Γεια σας!